ο πόλεμος εξελίσσεται διαρκώς αφού η ένταξη νέων οπλικών συστημάτων στις ένοπλες δυνάμεις διαφοροποιεί τη διάταξη, την τακτική και γενικότερα τον τρόπο και το δόγμα διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει ως κυριότερη απειλή για την ασφαλειά της στην Τουρκία και με βάση αυτό ως δεδομένο θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε στη συνέχεια του τομείς εκείνους που θα πρέπει να εστιάσουν οι ένοπλες δυνάμεις μας. Οι τομείς αυτοί είναι οι παρακάτω. Πρώτον, ηλεκτρονικός πόλεμος. Μεγάλο τομέα στον οποίο έχουν δώσει βαρύτητα οι Τούρκοι εντάσσοντα το δυναμικό του τέσσερα κύρια συστήματα: τα Μίλκαρ 3α3, Σάνκακ, Μίλκαρ 4α2, Κοράλ, Ρίντιτ 2. Δεύτερον, αντιαεροπορική άμυνα. Θα πρέπει να υφίσταται ένα ενοποιημένο σύστημα αντιαεροπορική άμυνα, το οποίο να είναι σε τρία επίπεδα αναλόγω ύψου προσβολή εχθρικών στόχων, χαμηλού ύψου, μεσαίου ύψου, μεγάλου ύψου. Τρίτον, δοουν χερσαία, θαλασσία, εναέρια. Προμήθεια αντιδρόουν συστημάτων άμεσα και ενσωμάτωση στι ένοπλε δυνάμει σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα παρέχοντα σημαντική προστασία από αυτά. Τέταρτον, Αγορά και τοποθέτηση πυράβλων εδάφου θαλάσση στα νησιά μα. Σε συγκερασμό με το πολεμικό ναυτικό, δημιουργούν περιοχέ άρνηση θαλάσσια πρόσβαση για το τουρκικό πολεμικό ναυτικό ενώ μπορούν να προσβάλλουν επιτυχέστατα στρατιωτικέ σταθερέ εγκαταστάσει σε τουρκικά λιμάνια στο Αιγαίο, καθιστώντα τα ακατάλληλα προ χρήση κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Πέμπτον, προμήθεια πυράβλων για τα μαχητικά αεροσκάφη μα μεγάλου βεληνικού κατά επίγειων θαλάσσιων εναέριων στόχων του εχθρού. Εκείνο που βλέπει και ρίχνει πρώτο, εκείνο θα νικήσει. Έκτον, ενοποίηση αντιαεροπορικών θόλου πλοίων του πολεμικού ναυτικού με αντιαεροπορικά άμυνα περιοχή και σύζευξή του με περιοχέ άρνηση θαλάσσια πρόσβαση που αναφέραμε ήδη. Έβδομον, σύζευξη δυνάμεων. 8. Απόκτηση υπτάμενων τάνκερ εναέριου ανεφοδιασμού σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύω για την πολεμική μα αεροπορία, ώστε να μην υπάρχει το απειρόβλητο για καμία περιοχή τη τουρκική επικράτεια. 1. Εγκατάληψη παλαιών δογμάτων. Πολύ βασικό για την υλοποίηση των παραπάνω είναι η εγκατάληψη παλαιών δογμάτων, όπω για παράδειγμα τα στοιχεία που πρέπει να πληρεί ο ζωτικό χώρο σε ένα νησί, όπου αυτό ήθελε να είναι εκτό βεληνικού του εχθρικού πυροβολικού. 10. Έμφαση στην αντιμετώπιση αεροκίνητων ενεργειών του εχθρού. Εντοπισμό πιθανών ζωνών προσγείωσεω ή ζωνών ρήψεων, δημιουργία πλέγματο επιτηρήσεω με αισθητήρε και παρατηρητέ, στοχοποίηση εκ των προτέρων των παραπάνω ζωνών με πυροβολικό, αντιαρωματικά, επιθετικά ελικόπτερα, ντρόουν και κυρίω με αντιαεροπορικά μα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.